Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για μια επική ιστορία ενός παιδιού του οποίου η πρώτη μέρα στο σχολείο μετατράπηκε σε ζωντανό εφιάλτη. Όταν άκουσα αυτή την ιστορία έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούσα με τίποτε να φανταστώ το συγκλονιστικό της τέλος. Ο Νίκος στεκόταν μπροστά στο νέο του σχολείο, κοιτάζοντας το κτίριο με ανησυχία. Βλέπετε, είχε μετακομίσει σε μια καινούρια πόλη μόλις πριν από λίγες εβδομάδες και θα πήγαινε σε ένα καινούριο σχολείο. Και το άγχος για την πρώτη μέρα στο σχολείο ήταν τεράστιο. Το κτίριο ήταν παλιό, με πέτρινη πρόσωψη και κάτι στη σιωπή γύρω του τον έκανε να νιώθει αμήχανα. Μπαίνοντας στη τάξη, παρατήρησε ότι πολλά θρανία ήταν άδεια. Επίσης, οι μαθητές μιλούσαν ψιθυριστά μεταξύ τους, κοιτάζοντάς τον με περίεργα βλέμματα. Η δασκάλα μπήκε στη τάξη με παγωμένο χαμόγελο. «Καλώς ήρθατε στο σχολείο», μας είπε, κοιτάζοντάς τους έναν έναν. Λες και ήξερε κάτι που οι υπόλοιποι δεν γνώριζαν. Καθώς η ώρα περνούσε, ο Νίκος ένιωθε όλο και πιο άβολα. Σαν να έλειπε κάτι ή κάποιος. Τότε ήταν που πρόσεξε ότι μερικά θρανία δεν είχαν καν όνομα. Ήταν σαν οι μαθητές που θα έπρεπε να κάθονται εκεί να μην υπήρξαν ποτέ. Τότε είναι που άρχισε να καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτό το σχολείο. Αλλά η πραγματική ανησυχία ξεκίνησε όταν βρήκε ένα σημείωμα κάτω από το θρανίο. Τα γράμματα ήταν ακατάστατα, σαν κάποιος να το είχε γράψει βιαστικά. Έγραφε: «Μην πας στο υπόγειο. Κανένας δεν επιστρέφει από εκεί πέρα». Την επόμενη μέρα, ο Νίκος έφτασε νωρίς στο σχολείο, αποφασισμένος να αγνοήσει το περίεργο σημείωμα. Όμως κάτι μέσα του τον έτρωγε. Όσο και προσπαθούσε, δεν μπορούσε να βγάλει από το μυαλό του τα άδεια θρανία και αυτό το σημείωμα. Στην είσοδο, οι συμμαθητές του τον προσπέρασαν βιαστικά με σκυμμένα τα κεφάλια, αποφεύγοντας την παραμικρή αλληλεπίδραση. Μπαίνοντας στη τάξη, το πρώτο πράγμα που παρατήρησε ήταν ότι οι άδειες θέσεις είχαν αυξηθεί. Τουλάχιστον 3 ακόμη θρανία δεν είχαν μαθητές. Έτσι, αποφάσισε να μιλήσει σε ένα κορίτσι και να τη ρωτήσει τι είχε γίνει. Της λέει: «Πού είναι οι υπόλοιποι, γιατί λείπουν τόσοι μαθητές?» Εκείνη τον κοίταξε τρομαγμένη και ψιθύρισε. «Δεν πρέπει να ρωτάς τέτοια πράγματα εδώ πέρα. Όσοι ρωτάνε, εξαφανίζονται», του είπε. Ο Νίκος ένιωσε το στομάχι του να ασφίγγεται. Εξαφανίζονται, τι στο καλό σημαίνει αυτό? Δεν μπορούσε να το πιστέψει. Όμως οι απαντήσεις δεν θα αργούσαν. Κατά τη διάρκεια του διαλύματος, άκουσε ψιθύρους από την άλλη μεριά της τάξης. Δύο μαθητές συζητούσαν χωρίς να ξέρουν ότι τους κρυφακούει. Ένας είπε: «Άκουσα ότι ο Δημήτρης μπήκε χθες στο υπόγειο και δεν ξαναγύρισε. Δεν έπρεπε να το κάνει», απάντησε ο άλλος. Ο Νίκος τότε κατάλαβε ότι κάτι πολύ μεγαλύτερο κρύβεται πίσω από τις άδειες θέσεις και το σημείωμα. Το σχολείο δεν ήταν απλά περίεργο, ήταν επικίνδυνο. Η ατμόσφαιρα στη τάξη είχε γίνει ακόμη πιο βαριά την επόμενη ημέρα. Ο Νίκος παρατήρησε πως η δασκάλα τους, η κυρία Κασάνδρα, είχε αλλάξει συμπεριφορά. Δεν ήταν πια απλώς ψυχρή, τώρα φαινόταν σαν να ήταν απειλητική. Τα μάτια της σάρωναν την αίθουσα σαν να παρακολουθούσε κάθε κίνηση των μαθητών. Όμως όλοι ένιωσαν παγιδευμένοι στη σιωπή, λες και φοβόντουσαν να μιλήσουν. Καθώς η δασκάλα έγραφε στο πίνακα, ο Νίκος παρατήρησε κάτι πάρα πολύ περίεργο. Τα γράμματα που σχημάτιζε, εάν τα διάβαζες ανάποδα, είχαν γραμμένα ένα κρυφό μήνυμα. Ο Νίκος προσπάθησε να το διαβάσει και όταν το διάβασε έπαθε σοκ. Καθώς το μήνυμα έλεγε: «Προσέχετε το υπόγειο». Η καρδιά του άρχισε να χτυπάει δυνατά. Δεν μπορούσε να καταλάβει εάν όλο αυτό ήταν στη φαντασία του ή η δασκάλα προσπαθούσε να τους προειδοποιήσει. Μετά το μάθημα αποφάσισε να την πλησιάσει. Πήγε κοντά της ενώ τα υπόλοιπα παιδιά έφυγαν από την αίθουσα και τη ρώτησε: «Κυρία Κασάνδρα, τι συμβαίνει στο υπόγειο?» Η δασκάλα γύρισε αργά και τον κοίταξε έντονα. Το πρόσωπό της σκλήρινε και τα μάτια της δεν έδειχναν καμία καλοσύνη. «Καλύτερα να μείνεις μακριά από ερωτήσεις που δεν μπορείς να αντέξεις τις απαντήσεις», του είπε και μετά απομακρύνθηκε χωρίς καμία άλλη λέξη. Ο Νίκος τότε έμεινε μόνος με την αίσθηση ότι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο παραμόνευε στο σκοτάδι αυτού του σχολείου. Κάθε μέρα γινόταν όλο και πιο παράξενη και ο ίδιος δεν ήξερε τι να κάνει. Ήθελε να μάθει την αλήθεια. Η νύχτα ήταν ανήσυχη για τον Νίκο. Τα λόγια της κυρίας Κασάνδρας τον είχαν ταράξει. Το σχολείο φαινόταν όλο και πιο επικίνδυνο και οι άδειες θέσεις δεν τον άφηναν σε ησυχία. Και για άλλη μια φορά, την επόμενη μέρα, όταν μπήκε στη τάξη, κάτι ήταν πολύ διαφορετικό. Ο πίνακας ήταν άδειος, αλλά φαινόταν ότι κάποιος είχε γράψει κάτι πρόσφατα και το είχαν σβήσει. Επίσης, τα διαλύματα
κανείς ποτέ δεν μιλούσε για τα αδιαθρανία ή για τους μαθητές που εξαφανιζόντουσαν. Ο φόβος είχε κυριεύσει όλους τους μαθητές και αυτό ήταν φανερό. Αλλά ο Νίκος είχε αποφασίσει να μάθει όλη την αλήθεια, ό,τι και αν σήμαινε αυτό. Μετά το τελευταίο μάθημα, περίμενε να αδειάσει τάξη. Και τότε ήταν που αποφάσισε ότι η αλήθεια θα βρίσκεται στο υπόγειο. Καθώς όλα τα στοιχεία οδηγούσαν εκεί πέρα. Ο Νίκος τότε και μόνο στη σκέψη να πάει εκεί πέρα ένιωσε την καρδιά του να χτυπάει πάρα πολύ δυνατά. Τι βρίσκονταν στο υπόγειο? Γιατί το αναφέρουν όλοι συνεχώς? Ήξερε ότι δεν πρέπει να πάει. Ήξερε ότι είναι επικίνδυνο. Αλλά αποφάσισε να πάει έτσι κι αλλιώς. Την ίδια στιγμή, καθώς πήγαινε προς το υπόγειο, άκουσε βήματα πίσω. Στράφηκε και είδε το συμμαθητή του, τον Κώστα, ο οποίος το κοιτούσε κατατρομαγμένος. Μην κάνεις ίδιο λάθος που έκαναν οι άλλοι, του είπε. Μην πας στο υπόγειο. Αυτό όμως τον έκανε να θέλει να μάθει ακόμη περισσότερο τι συνέβαινε εκεί κάτω. Πλέον δεν υπήρχε γυρισμός. Η ώρα είχε περάσει και το σχολείο είχε σχεδόν αδειάσει. Ο Νίκος έμεινε πίσω αποφασισμένος να λύσει το μυστήριο του υπογείου. Οι διάδρομοι ήταν πλέον ήσυχοι, γεμάτοι με την απειλητική σιωπή που συνοδεύει ένα άδειο κτίριο. Ένιωθε σαν κάποιος να το παρακολουθούσε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι γι' αυτό. Πλέον ήταν ήδη πολύ αργά. Έπρεπε να τελειώσει την αποστολή που είχε ξεκινήσει. Προχώρησε προσεκτικά στο σκοτεινό διάδρομο, πηγαίνοντας προς την παλιά σκουριασμένη πόρτα που ήξερε ότι οδηγούσε στο υπόγειο. Καθώς πλησίασε, ένιωσε ένα ρεύμα κρύου αέρα να διαπερνάει το χώρο και τον διαπέρασε ένα ανεξήγητο ρίγος. Κοίταξε πίσω του, δεν ήταν κανένας, αλλά ένιωθε ότι κάτι πολύ κακό και σκοτεινό πλησίαζε. Όταν επιτέλους έφτασε στην πόρτα που οδηγούσε στο υπόγειο, δίστασε λίγο. Κάτι μέσα του τον προειδοποιούσε να μην συνεχίσει. Ήξερε πως η λογική του του έλεγε να φύγει, αλλά η περιέργειά του ήταν ασταμάτητη. Έπιασε το χερούλι και άνοιξε την πόρτα με έναν διαπεραστικό θόρυβο που αντίχησε στο άδειο κτίριο. Μπροστά του απλώθηκε μια στενή σκάλα που οδηγούσε στο σκοτάδι. Η τύχη ήταν υγρή και παλή και μια μυρωδιά μούχλας και σκόνης γέμισε τα ρουθούνια. Αλλά δεν υπήρχε γυρισμός τώρα. Ήταν αποφασισμένος να βρει την αλήθεια. Έτσι κι αλλιώς είχε φτάσει ήδη πολύ μακριά. Καθώς κατέβαινε τα σκαλιά, η αίσθηση του φόβου αυξανόταν. Ο διάδρομος πίσω του ήταν πλέον αόρατος μέσα στο σκοτάδι. Κάθε βήμα τον έφερνε πιο κοντά στην καρδιά του μυστηρίου, αλλά και ταυτόχρονα πιο μακριά από την ασφάλεια. Όταν έφτασε στο τελευταίο σκαλί, μία λεπτή ακτίνα φωτός φάνηκε να διαπερνά το σκοτάδι από μία πόρτα στο τέλος του διαδρόμου. Εκεί ήταν η απάντηση, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε. Ο Νίκος πλησίασε τη μικρή πόρτα που έβγαζε μία αχνή λάμψη. Η καρδιά του χτυπούσε δυνατά καθώς άνοιγε την πόρτα. Πίσω της όμως δεν βρήκε τίποτε παρά ένα μικρό σκοτεινό δωμάτιο, φωτισμένο μόνο από μία παλιά λάμπα που τρεμόπαιζε. Στο κέντρο του δωματίου υπήρχε ένα τραπέζι και πάνω στο τραπέζι υπήρχε ένα παλιό ημερολόγιο. Διστακτικά ο Νίκος άνοιξε το ημερολόγιο. Οι σελίδες ήταν κυτρινισμένες και οι λέξεις είχαν αρχίσει να ξεθοριάζουν. Το ημερολόγιο άνοιγε σε έναν μαθητή ο οποίος φοιτούσε παλιά στο σχολείο. Αλλά η ιστορία που περιέγραφε έμοιαζε ανησυχτική σε σχέση με όλα αυτά που συνέβαιναν. Ο μαθητής αυτός είχε ακούσει για το υπόγειο και όπως και ο Νίκος ήθελε να μάθει την αλήθεια και τι συμβαίνει. Όμως οι σημειώσεις τελείωναν βιαστικά με μια τελευταία καταγραφή. Μην εμπιστεύεσαι κανέναν. Όλοι συμμετέχουν. Ο Νίκος τότε ένιωσε έναν κόμπο στο στομάχι. Όλοι συμμετέχουν, ακόμη και οι μαθητές, ακόμη και οι δάσκαλοι. Και έτσι ξαφνικά, σαν να επιβεβαιώθηκε αυτή του σκέψη, καθώς άκουσε βήματα από πίσω. Μια μαύρη σκοτεινή φιγούρα τον πλησίασε. Η καρδιά του τότε άρχισε να χτυπάει δυνατά. Γύρισε να αντικρίσει το πλάσμα πίσω του, έτοιμος να παλέψει για την ίδια του τη ζωή. Αλλά τότε είδε τον Κώστα, τον συμμαθητή του, ο οποίος τον είχε προειδοποιήσει να μην πάει εκεί πέρα. Ο Κώστας του είπε με βλέμμα γεμάτο θλίψη, δεν έπρεπε να έρθει εδώ πέρα. Και επίσης μετά που αποκάλυψε ότι τώρα που έμαθε το μυστικό δεν μπορεί να φύγει. Ο Νίκος πάγωσε και του λέει, τι εννοείς, γιατί δεν μπορώ να φύγω, εσύ τι ξέρεις? Ο Κώστας δεν απάντησε. Ο Κώστας τον κοίταξε λίγο και του λέει, όλοι το ξέρουμε Νίκο, απλά δεν έχουμε επιλογή. Η αλήθεια χτύπησε σαν κεραυνός τον Νίκο. Το μυστήριο του σχολείου ήταν πολύ πιο βαθύ από όσο μπορούσε να φανταστεί και ήταν όλοι παγιδευμένοι. Ο Νίκος δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που άκουγε. Ο Κώστας, που μέχρι πριν λίγες μέρες του φαινόταν απλά ένας ακόμη μαθητής, ήταν μέρος αυτού του σκοτεινού μυστικού. Αλλά τώρα
χώρα δεν υπήρχε γυρισμός. Με το ημερολόγιο στα χέρια του και τον φόβο να τον κυριεύει, αποφάσισε να μην φύγει αλλά να συνεχίσει. Πρέπει να φύγουμε, είπε ο Κώστας. Αλλά ο Νίκος του διέκρινε κάτι στο βλέμμα. Δεν έμοιαζε με πραγματική ανησυχία. Έμοιαζε με κάποιον που εκτελεί εντολές. Γρήγορα, γρήγορα, πριν μας βρουν, είπε ο Κώστας. Ποιοι, ρώτησε ο Νίκος. Αλλά η απάντηση δεν ήρθε. Τότε ένα ξαφνικό τρίξιμο από τα σκαλιά πίσω τους έκανε και τους δύο να γυρίσουν. Στη σκιά της σκάλας καθόταν η κυρία Κασάνδρα. Το παγωμένο χαμόγελο φαινόταν να σβήνει κάθε ελπίδα από το δωμάτιο. Τελικά ήσουν πιο περίεργος από όσο νόμιζα, είπε ψυχρά πλησιάζοντας αργά. Αλλά εδώ Νίκο, η περιέργεια πληρώνεται, συνέχισε. Ο Νίκος έκανε ένα βήμα πίσω. Ο Κώστας κοίταξε κάτω, αποφεύγοντας να την αντικρίσει, καθώς ήξερε τι ερχόταν. Σκάλα πλησίασε τον Νίκο και με μια φωνή γεμάτη εξουσία είπε: το υπόγειο είναι απαγορευμένο για έναν λόγο. Κανείς δεν φεύγει από εδώ μέχρι να μάθει την αλήθεια. Και τότε είναι πλέον πολύ αργά. Ο Νίκος ένιωσε τον φόβο να τον κυριεύει. Όλα αυτά ήταν ένα καλωστημένο παιχνίδι. Και εκείνος ήταν το τελευταίο πιόνι στη σκακέρα. Έπρεπε να κάνει κάτι και γρήγορα. Η δασκάλα τότε έδειξε στο τέλος του διαδρόμου. Εκεί είναι η απάντηση που ζητάς, του είπε. Αν είσαι έτοιμος να μάθεις, πήγαινε, αλλά δεν θα αρέσει σε κανένα. Με την καρδιά του να χτυπάει δυνατά, ο Νίκος τώρα έπρεπε να πάρει μία απόφαση. Θα ακολουθούσε αυτή την πορεία ή θα προσπαθούσε να ξεφύγει, όμως κάτι του έλεγε ότι το μυστικό που κρυβόταν στο υπόγειο ήταν πολύ πιο μεγάλο από όσο μπορούσε να φανταστεί. Ο Νίκος πήρε μια βαθιά ανάσα και κοίταξε στο τέλος του διαδρόμου. Δεν είχε άλλη επιλογή. Έπρεπε να μάθει την αλήθεια. Ακόμη και αν αυτό σήμαινε ότι δεν υπάρχει γυρισμός. Με κάθε βήμα που έκανε, ένιωθε τον φόβο να σφίγγει το στήθος. Αλλά ταυτόχρονα κάτι τον τράβαγε προς το σκοτεινό μυστικό που όλοι στο σχολείο προσπαθούσαν να του κρύψουν. Φτάνοντας στο τέλος του διαδρόμου, άνοιξε την πόρτα που η κυρία Κασάνδρα του είχε δείξει. Το θέαμα που αντίκρισε τον έκανε να παγώσει. Το δωμάτιο ήταν γεμάτο φωτογραφίες και ονόματα μαθητών, πολλοί εκ των οποίων δεν βρισκόντουσαν πλέον στο σχολείο. Ήταν οι μαθητές που είχαν εξαφανιστεί, εκείνοι που κανένας δεν έβλεπε ξανά. Στο κέντρο του δωματίου βρισκόταν ένα παλιό αρχείο, γεμάτο με φακέλους με αναλυτικές πληροφορίες για τον κάθε μαθητή. Ο Νίκος βρήκε το φακελό του, ήταν ανοιχτός και από αυτά που έλεγε μέσα φαινόταν λες και κάποιος παρακολουθούσε την κάθε του κίνηση από τότε που ήρθε στο σχολείο. Τότε η κυρία Κασάνδρα μπήκε στο δωμάτιο θυμωμένη. Του είπε: όλα αυτά τα χρόνια νομίσαμε ότι μπορούμε να ελέγξουμε τους μαθητές μας. Πώς μπορούσαμε να τους κάνουμε να ξεχάσουν το παρελθόν και να συμμορφωθούν με τους κανόνες του σχολείου. Αλλά εσύ είσαι διαφορετικός. Ο Νίκος κοίταξε τις φωτογραφίες στον τοίχο, καταλαβαίνοντας ότι το σχολείο ήταν πολύ πιο σκοτεινό από όσο νόμιζε. Δεν ήταν απλά ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ήταν ένα μέρος όπου τα παιδιά, εάν δεν υπάκουαν, εξαφανιζόντουσαν. Και τώρα ήξερε πως είχε γίνει στόχος. Τώρα ρώτησε: τι γίνεται με εμένα? Η κυρία Κασάνδρα τον κοίταξε ψυχρά. Εξαρτάται. Θα γίνεις ακόμη ένα πρόσωπο στο τοίχο ή θα μάθεις να υπακούς τους κανόνες. Ο Νίκος ένιωσε την καρδιά του να χτυπά δυνατά. Ήξερε ότι δεν υπάρχει εύκολη απάντηση. Έπρεπε να βρει έναν τρόπο να ξεφύγει από αυτό το μέρος. Αλλά πρώτα έπρεπε να πάρει μια απόφαση που θα άλλαζε τα πάντα. Ο Νίκος ένιωθε πως ο χρόνος τελείωνε. Οι αποκαλύψεις για το σχολείο, οι φωτογραφίες των χαμένων μαθητών και οι σκοτεινές προθέσεις της κυρίας Κασάνδρας τον είχαν σπρώξει σε ένα σημείο που δεν υπήρχε πλέον επιστροφή. Η επιλογή ήταν ξεκάθαρη. Ή θα έφευγε ή θα κατέληγε και αυτός σαν μια φωτογραφία στον τοίχο. Δεν έχω σκοπό να μείνω εδώ, είπε με τόλμη. Δεν θα γίνω άλλο ένα πιόνι στο παιχνίδι σας. Η κυρία Κασάνδρα γέλασε σιγανά, αλλά το βλέμμα της ήταν ψυχρό. Ποτέ δεν φεύγουν, Νίκο. Όλοι όσοι προσπάθησαν να ξεφύγουν απέτυχαν. Το σχολείο μας κρατά δεμένους εδώ. Τότε ο Κώστας, που είχε παρακολουθήσει σιωπηλό στη σκηνή, έκανε ένα βήμα μπροστά. Όχι όλοι, είπε δυνατά. Υπάρχει τρόπος να φύγουμε. Πρέπει να φύγουμε μαζί. Ο Νίκος τον κοίταξε έκπληκτος. Δεν ήξερε αν έπρεπε να εμπιστευτεί τον Κώστα ή θα τον οδηγούσε σε κάποια παγίδα. Αλλά δεν είχε άλλη επιλογή. Και έτσι τον ρωτάει: τι εννοείς? Ο Κώστας του είπε: υπάρχει μία έξοδος. Ένα μέρος που δεν φρουρείται. Το ανακάλυψα πριν μερικούς μήνες, αλλά δεν είχα το κουράγιο να φύγω μόνος. Αν συνεργαστούμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ακούγοντας τον Κώστα, ο Νίκος ένιωσε ένα συνέστημα ελπίδας να τον πλημμυρίζει. Κάτι που δεν είχε νιώσει εδώ και μέρες. Κοίταξε την κυρία Κασάνδρα, η οποία του κοιτούσε με παγωμένο χαμόγελο και η οποία του είπε: δεν θα τολμήσετε, δεν θα καταφέρετε
θέλετε να φτάσετε μακριά. Αλλά ο Νίκος είχε ήδη αποφασίσει. Θα το τολμήσουμε, είπε. Οι δυο τους άρχισαν να κινούνται γρήγορα προς το σημείο της εξόδου που είχε περιγράψει ο Κώστας. Οι διάδρομοι ήταν σκοτεινοί και ακουγόταν σαν κάποιος να τους ακολουθούσε. Έπρεπε να βιαστούν. Ήξεραν ότι δεν είχαν πολύ χρόνο. Η απόδραση δεν ήταν εύκολη, αλλά ο Νίκος ένιωθε λες και είχε βρει μια διέξοδο. Θα προλάβουν όμως να φτάσουν στην έξοδο. Ο Νίκος και ο Κώστας έτρεχαν με όλη τους τη δύναμη. Οι διάδρομοι του σχολείου που πριν έμοιαζαν ήσυχοι και αθόρυβοι, τώρα αντιχούσαν από θορύβους και ψιθύρους που έμοιαζαν να έρχονται από παντού. Ήξεραν πως ο χρόνος τελείωνε. Η έξοδος ήταν κοντά, αλλά έπρεπε να βιαστούν. Από εδώ! Φώναξε ο Κώστας, δείχνοντας μια πόρτα στο τέλος του διαδρόμου. Ήταν η κρυφή έξοδος που είχαν ανακαλύψει. Ο Νίκος την είδε και για πρώτη φορά ένιωσε ότι υπήρχε πραγματική ελπίδα. Όμως όταν έφτασαν στην πόρτα και ο Κώστας προσπάθησε να την ανοίξει, κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Δεν μπορεί, ήταν πάντα ξεκλείδωτη, είπε ο Κώστας τρομαγμένος. Τότε η κυρία Κασάνδρα εμφανίστηκε από τις σκιές με το παγωμένο της χαμόγελο πιο τρομακτικό από ποτέ. Νομίζατε ότι θα φύγετε τόσο εύκολα, είπε ψιθυριστά. Το σχολείο δεν αφήνει ποτέ κανέναν να φύγει. Ο Νίκος όμως δεν ήταν έτοιμος να τα παρατήσει και ένιωσε μια φλόγα να ανάβει μέσα του. Όχι σήμερα, είπε και κοίταξε τον Κώστα. Βρες έναν τρόπο να ξεκλειδώσεις την πόρτα. Θα την απασχολήσω. Ο Κώστας, ακόμη σοκαρισμένος, άρχισε να ψάχνει βιαστικά. Ο Νίκος απ' την άλλη στάθηκε μπροστά στην κυρία Κασάνδρα και της είπε: Δεν με ελέγχετε, δεν θα μείνω εδώ πέρα. Και τότε με ένα θόρυβο που κατάφερε να σπάσει τη σιωπή, ο Κώστας τα κατάφερε. Ξεκλείδωσε την πόρτα. Βγήκαν μαζί έξω και άρχισαν να τρέχουν μακριά. Ο Νίκος ένιωσε το καθαρό αέρα και τον ήλιο να το χτυπάει. Ήταν ελεύθεροι. Το σκοτεινό μυστικό του σχολείου θα έμενε πίσω και αυτοί θα μπορούσαν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Τα καταφέραμε, είπε ο Κώστας με έκπληξη στη φωνή του. Ο Νίκος απλώς χαμογέλασε. Αυτή η ιστορία είναι αληθινή. Με μερικές αλλαγές ώστε να μπορεί να γίνει βίντεο στο YouTube. Κάνε like και subscribe καθώς έρχονται οι καλύτερες ιστορίες στο ελληνικό YouTube και πίστεψέ με, δεν θέλεις να τις χάσεις.